προς νέα χαλάρωση οδεύουν τα μέτρα, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και αύριο και κάποια από αυτά να έχουν ισχύ από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αλλάξει το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας, να επανέλθει μουσική στα καταστήματα εστίασης και να αλλάξει το όριο των καλεσμένων στους γάμους. Άμεση ισχύ αναμένεται να έχει επαναφορά της μουσικής, θα ακολουθήσει το ωράριο κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αύξηση του όριου καλεσμένων στις δεξιώσεις των γάμων από Ιούλιο. Ναι, είναι γεγονός. Αναμένονται νέες ανακοινώσεις από κέντρο διοικητικής πλευράς την Τετάρτη, συγκεκριμένα αύριο. Βάσει των όσων εικάζονται αυτές τις ημέρες, θα επιστρέψει επιτέλους η μουσική στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βέβαια, δεν έχουν γίνει διευκρινήσεις αν θα παράγεται αυτή η μουσική από τεχνητά ή από φυσικά μέσα. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, μία ημέρα θα περιμένουμε. Σίγουρα είναι προς το καλό του κλάδου. Δεν το συζητάμε. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που η εύρυθμη λειτουργία τους ταυτίζεται απόλυτα με την χρήση της μουσικής. Επίσης, το πολύ έτσι ευχάριστο το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί αύριο είναι η διεύρυνση, η παράταση του ωραρίου της λειτουργίας των καταστημάτων. Προφανώς οι θύνοντες, οι γενεολόγοι και τα λοιπά αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τόσο αυστηρό περιορισμό τόσο στο ωράριο λειτουργίας όσο και στην χρήση της μουσικής. Γι' αυτό και άρουν το ένα το μέτρο και παρατείνουν λίγο το ωράριο λειτουργίας. Παρατείνεται κατά μία ώρα. Πλέον τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα λειτουργούν μέχρι τις 1:30. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Καφισιδοπολών Καβάλας, κύριο Γιώργο Βαφίδη, η μουσική είναι ένας απαραίτητος παράγοντας της λειτουργίας των καταστημάτων. Σίγουρα η μουσική, σας είπα, είναι ένας απαραίτητος παράγοντας, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σίγουρα όχι για όλα, αλλά μια πολύ μεγάλη μερίδα αυτών των καταστημάτων πρέπει να λειτουργεί σε συνδυασμό με την μουσική. Δεν γίνεται διαφορετικά, ειδικά τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν τις πιο μεγάλες ώρες, πιο αργά, που πρέπει να δημιουργούν έτσι μία ατμόσφαιρα, ένα φιλικ μέσα στο χώρο για να μπορέσει ο καταναλωτής, ο θαμώνας να διασκεδάσει πίνοντας το ποτό του. Τέλος, ο κύριος Βαφίδης προσθέτει ότι με την άρση του μέτρου της μουσικής αλλά και της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας δεν έρχεται η πλήρης απελευθέρωση στα καταστήματα εστίασης, καθώς κάποια από τα καταστήματα συνεχίζουν να μην λειτουργούν. Εντάξει, δεν επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα θα επιστρέφαμε αν απελευθερωνόταν το ωράριο. Πάλι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή μέχρι τις 1:30 ώρα, αφήνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έξω από την διεκδίκηση του μεροκάματος στην κυριολεξία. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία το ωράριο λειτουργίας τους ταυτίζεται με τις πιο αργές ώρες, οπότε και το 1:30 δεν δίνει λύση. Η απόλυτη κανονικότητα, ναι, μεν θα βοηθήσει, όπως είπατε, η χρήση της μουσικής, αλλά η απόλυτη κανονικότητα θα έρθει αν και εφόσον απελευθερωθεί και το ωράριο. Και όχι μόνο αυτό, γιατί μετά, ξέρετε, παραμένουν οι περιορισμοί, στο φέλιμο των καταστημάτων, στη χωρητικότητα. Επίσης, η κανονικότητα θα επέλθει αν και εφόσον αρχίσουν να λειτουργούν και να φιλοξενούν πελάτες και οι εσωτερικοί χώροι. Οπότε υπάρχουν ακόμα και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν στην κανονικότητα του κλάδου.